υπάρχουν στη ζωή μας και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Καμιά φορά τους ξεχνάμε, τους αγνοούμε, πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ εμείς εκεί. Έλα όμως που και εμείς θα φτάσουμε εκεί, δεν θα είμαστε πάντα τόσο παντοδύναμοι, τόσο όμορφοι, τόσο νέοι, τόσο ζωντανοί όπως τώρα. Και θα έχουμε την ανάγκη κάποιου. Ελάτε λοιπόν να δούμε από το αποστηνό μας παραμύθι πώς αυτός ο κάποιος, ο κάθε ηλικιωμένος που έχουμε δίπλα μας, χρειάζεται την αγάπη και τη φροντίδα μας. Ήτανε κάποτε λοιπόν μία οικογένεια, μαμά, μπαμπάς και το παιδάκι. Ξαφνικά λοιπόν αρρώστησε και ο παππούς της οικογένειας και έπρεπε να τον φέρουν στο σπίτι. Ο παππούς είχε αρχίσει να παθαίνει Πάρκινσον, με αποτέλεσμα να τρέμουν τα χέρια του συνεχώς και σιγά σιγά αυτό να γίνεται όλο και χειρότερο. Στην αρχή έτρωγε στο τραπέζι με την οικογένεια. Ώσπου μια μέρα από το τρέμουλο των χεριών του έπεσε κάτω το πορσελάνινο πιάτο της μαμάς. Η γυναίκα αυτή θύμωσε πάρα πολύ και του λέει: «Δεν θα μου καταστρέψεις εσύ όλα μου τα πιάτα. Από εδώ και πέρα θα σε βάζω να τρως σε πλαστικό πιάτο». Ο παππούς το δέχτηκε. Δεν είχε καμία αντίρρηση. Έτσι λοιπόν, έτρωγε σε πλαστικό πιάτο. Μία μέρα, του πέφτει το πιάτο το πλαστικό από τα χέρια και καταστρέφει το τραπεζομάντιλο. Η νύφη έγινε έξαλλη. «Μας έχεις χαλάσει όλη μας τη ζωή με την πάλι αρρώστια σου. Όλη την ώρα τρέχουμε για σένα. Ασχολούμαστε μαζί σου». Ο παππούς δεν μίλησε. Και ξέρετε γιατί δεν μίλησε? Δεν μίλησε γιατί δεν είχε δύναμη να κάνει κάτι άλλο πια. Τι έκανε λοιπόν η νύφη με το γιο? Πήγε και του φτιάξανε ένα ξύλινο πιάτο. Σκαλίσανε ένα ξύλινο πιάτο, όπως αυτά που τρώνε οι σκύλοι. Και τον βάλανε να τρώει στο πάτωμα, για να μην λερώσει το τραπέζι. Μία μέρα, το παιδάκι της οικογένειας, 7 ετών, πάει στον μπαμπά του και στη μαμά του και τους λέει: «Σας έχω ένα δώρο». «Τι δώρο?» του λένε, «παιδί μου, έχεις για μας?» «Σας έχω», λέει, «2 ξύλινα πιάτα. Γιατί όταν γεράσετε κι εσείς, έτσι θα πρέπει να σας φέρομαι». Είδατε τελικά τι ωραία που μας έβαλε στη θέση μας ένα μικρό παιδί? Ό,τι κάνουμε, θα βρούμε στη ζωή μας. Ας κάνουμε το καλό για να το βρούμε. Για να είναι η ζωή μας ωραία.